Κυρίες και κύριοι, στους πληστηριασμούς. Ξέρουμε όλοι τι πρόκειται να γίνει, τα ακούμε, τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν όμως παράπονα, γιατί πολλοί πολίτες λένε ότι κάποιοι δικαστές έχουν γίνει ιδιαίτερως αυστηροί το τελευταίο διάστημα και δεν δέχονται την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη με την ίδια ελαστικότητα, θέλετε, ή τέλος πάντων ανθρωπισμό. Βεβαίως υπάρχει νόμος, υπάρχουν κριτήρια. Λένε πάντως ότι υπάρχουν πολλοί δικαστές πια που δεν βάζουν στο νόμο Κατσέλη οικογένειες και έτσι αυτές μένουν πια έρμεα στο να χάσουν τα σπίτια τους σε πληστηριασμό. Η απόφαση του δικαστηρίου μου μείωσε στα μισά το χρέος μου. Μέχρι εδώ καλά. Από εκεί και πέρα όμως η δόση που μου ορίζει να πληρώσω είναι πολύ ψηλή για μένα, δηλαδή είναι 400 ευρώ. Εγώ είμαι άνεργη. Πού θα βρω τα 400 ευρώ να τα δώσω? Η Ελένη Παπαδοπούλου ζητά να μην φανεί το πρόσωπό της. Άνεργη τα τελευταία χρόνια, με σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς καμία πηγή εσόδων, ζήτησε και πέτυχε την υπαγωγή της στο νόμο Κατσέλη, προκειμένου να γλιτώσει τον πληστηριασμό της πρώτης της κατοικίας για 160.000 ευρώ δάνειο. Η μηνιαία δόση που όρισε ωστόσο το δικαστήριο με διάρκεια 25 έτη, την οδηγεί και πάλι σε αδιέξοδο. Θα γίνει πληστηριασμός, δηλαδή αυτό που σε εισαγωγικά απέφυγα, γλίτωσα, πάλι το ξαναβρίσκω μπροστά μου. Γιατί πάλι δεν θα έχω να πληρώσω τις δόσεις που ορίζει. 400 ευρώ σήμερα είναι ένας μισθός για τον τυχερό εργαζόμενο. Αν δηλαδή μπορέσω να βρω μία δουλειά με 400 ευρώ, δεν θα πρέπει εγώ ούτε να έχω έξοδα διατροφής, ούτε άλλου τύπου έξοδα. Θα πρέπει όπως θα πληρώνουμε με τα 400 ευρώ να τα δίνω στη δόση. Κοιτάζει την απόφαση του δικαστηρίου και δεν ξέρει αν πρέπει να γελάσει ή να κλάψει. Από τη μια, η αίτηση υπαγωγής στον νόμο είναι από τις ελάχιστες που έγιναν δεκτές ένα πινάκι 25 υποθέσεων. Από την άλλη όμως, η αυστηρότητα της απόφασης είναι τέτοια που δεν θα της επιτρέψει να σώσει το σπίτι της. Δεν γίνεται, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Δηλαδή, τα μετράς με μολύβι και χαρτί, δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα γύρω από αυτό, δεν ξέρω. Ενώ παλαιότερα όριζαν μηνιαίες καταβολές χαμηλού ύψους, π.χ. 150-200 ευρώ, πλέον οι μηνιαίες καταβολές που διατάσσει ο δικαστής έχουν αυξηθεί. Βλέπουμε αποφάσεις που ορίζουν καταβολές 400-450-500 ευρώ. Από τη στιγμή εφαρμογής του νόμου Κατσέλη, τα ειρηνοδικεία, τα μικρά δικαστήρια με τις στενάχωρες αίθουσες αποτέλεσαν χώρους ιερούς για τους δανειολήπτες. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι δικαστές έχουν γίνει πιο αυστηροί, βλέποντας τα πρόσωπα ακόμη και ανέργων στρατηγικούς κακοπληρωτές. Έτσι, 7 στις 10 αιτήσεις υπαγωγής των εν λόγω νόμου απορρίπτονται. Σύμφωνα με τον νόμο Βάλσαμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο ειρηνοδίκης έχει υποχρέωση να προστατέψει την κυρία κατοικία. Καμία άλλη ακίνητη περιουσία δεν βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, οι αποφάσεις ορίζουν ως προϋπόθεση υπαγωγής σε ευνοϊκές ρυθμίσεις τη ρευστοποίηση ενός δεύτερου σπιτιού, ενός οικοπαίδου ή ενός εξοχικού, ανοίγοντας την κερκόπορτα των πληστηριασμών ακινήτων από τις τράπεζες. Γεγονός πρωτόγνωρο σήμερα. Έχει αλλάξει η νομολογία και τον τελευταίο καιρό βγαίνουν αποφάσεις που ρευστοποιούν όλη την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, ακόμα και αν είναι ευτελούς αξίας. Παρατηρούμε δηλαδή να διατάσσονται πληστηριασμοί, ακόμα και δικαιώματος υψούν, δηλαδή του αέρα ενός σπιτιού. Είναι κοινό μυστικό πλέον στους νομικούς κύκλους πως, όπως φαίνεται, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες. Όσοι έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους στα ειρηνοδικεία, καλό θα είναι να κρατούν μικρό καλάθι.